Ήθελα να δω από κοντά κάποια προβλήματα στο νοσοκομείο της Ξάνθης και της Κομωτινής, να μιλήσω με τις δύο διοικήτριες, να αφουγκραστώ και τα προβλήματα από τις διευθύνσεις και από τα σωματεία. Μαγικές λύσεις, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν. Η εμπειρία μου σε αυτό το χώρο δείχνει ότι πρέπει να σχεδιάσεις κάποια πράγματα, ειδικά στον χώρο της υγείας, για να έχεις αποτελέσματα ή να βρεις γρήγορες λύσεις για να απαλύνεις το πρόβλημα, να το αμβλύνεις. Υπάρχουν προβλήματα, αυτό είναι αλήθεια. Εσείς έχετε την ευτυχία ότι θα έχετε σε 4 χρόνια ένα ολοκαίνουργιο νοσοκομείο, το οποίο σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή από το Σταύρος Νάρχος. Εμπλέκεται και η υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας. Αυτό που εμείς κοιτάμε είναι το 2024, όταν θα παραδοθεί αυτό το νοσοκομείο, να είναι ετοιμοπόλεμο από πλευρά προσωπικού. Αυτό βλέπουμε. Βέβαια, κοιτάμε και το τώρα, δεν το αφήνουμε. Αυτό έλεγα και πριν στην διοικήτρια, ότι μέχρι το 2024 και να γίνει το καινούργιο νοσοκομείο, θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο υλικοτεχνικά και το υπάρχον νοσοκομείο. Σε καμία περίπτωση δεν θα το αφήσουμε πίσω. Και στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και στις υγειονομικές περιφέρειες, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έχουμε βάλει και στην προηγούμενη πρόσκληση και σε αυτή κάποια πράγματα.